Τον εφιάλτη του Μαρή ξύπνησε χθες για τους αξιωματούχους του κράτους ρωσικό πλοίο που μετέφερε πυρομαχικά και όπλα στη Συρία και είχε καταπλέψει για ανεφοδιασμό στο αγκυροβόλιο Λεμεσού μετά από θαλασσοταραχή. Η είδηση, την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας το ΣΥΓΜΑ, προκάλεσε αλυσιδωτό πανικό σε πολλούς αξιωματούχους του κράτους, οι οποίοι με συνοπτικές διαδικασίες και σε λιγότερο από 24 ώρες αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν το πλοίο και να επιτρέψουν τον απόπλου του. Η αποδέσμευση του ρωσικού πλοίου με την ονομασία Chariot πάρθηκε μετά από ολονύχτιο διπλωματικό θρίλερ, κατά το οποίο η πρόσφατη τραγωδία στο Μαρί, που προήρθε από πυρομαχικά που κατασχέθηκαν από παρόμοια φύσεως υπόθεση, κυριαρχούσε στη σκέψη όλων. Να σημειωθεί ότι η απόφαση για αποδέσμευση και απόπλου του πλοίου έγινε με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα. Το Chariot έφτασε στο αγκυροβόλιο Λεμεσού χθες και, όπως ενημέρωσε το ΣΥΓΜΑ ο Υπουργός Οικονομικών, η Κύπρος δεν ήταν στο δρομολόγιο του πλοίου, αλλά προσήγγισε το νησί μας λόγω μεγάλης θαλασσοταραχής που οδήγησε και στην εξάντληση των καυσίμων του. Σε έλεγχο που διενήργησαν οι αρχές ασφαλείας, εντόπισαν στο πλοίο, σύμφωνα με πληροφορίες, 35 τόνους εκρηκτικών όπλων και πυρομαχικών. Μετά την ανέβρεση των πυρομαχικών, απαγορεύτηκε ο απόπλους. Το πλοίο τέθηκε υπό φρούρηση και ειδοποιήθηκαν οι αρχές ασφαλείας. Σύμφωνα με τον κύριο Καζαμία, στο ολονύχτιο θρίλερ έγιναν διάφοροι χειρισμοί και νομισμένες ενέργειες με γνωμάτευση των αρμοδίων οργάνων και έτσι αποφασίστηκε η αποδέσμευση του σκάφους μετά και από το γεγονός ότι αποφάσισε να αλλάξει τον προορισμό του, που ήταν η Συρία.